Έγινε ατροχείο στο γιο μου την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, 20 του μηνός. Κατά το οποίο χτύπησε λίγο στα πόδια ελαφρά και λίγο στο θώρακα στην κοιλιά, προς την κοιλιά. Για ασφάλεια, ενώ το παιδί ήταν όρθιο, εντάξει, μπορούσε να κυκλοφορήσει. Και το πήγα για ασφάλεια στο νοσοκομείο να σιγουρευτούμε πως έχει κάτι, καμία εσωτερική αιμορραγία. Πήγαμε στα εξωτερικά ιατρία, περιμέναμε όπως και ένα-δύο άλλοι εκεί και όπως έχω γράψει και σε αυτό που σας έστειλα, βγήκε οι γιατρός, αξιολογούν, βλέπουν αν, κατά πόσο είναι καλά ο καθένας και μα λένε, βλέποντας το παιδί δεν είχε πρόβλημα άμεσο, λέει περιμένετε, είχαν ένα άλλο περιστατικό και περιμέναμε τη σειρά μας. Ήρθε μετά από λίγη ώρα η σειρά μας, μπήκαν μέσα, έκασε το παιδί, το εξετάζανε, του βάζανε ένα καθετήρα, του βάλανε για να του πάρουν ανάλυση αίματος, αφού τον εξετάσανε μετά από 20 λεπτά, βγαίνει μια κοπέλα, δεν ξέρω αν ήταν νοσοκόμα γιατρός, μου λέει πάρτε αυτά τα χαρτιά, πηγαίνετε πιο κάτω αριστερά στη γραμματεία και ξαναλάτε εδώ. Τι χαρτιά ήταν αυτά? Ήταν κάποια χαρτιά για να πληρώσουμε κάτι, για να προωθηθούν να γίνουν εξετάσεις. Και εν τω μεταξύ το παιδί περίμενε. Παίρνω τα χαρτιά, πάω στη γραμματεία, μου είχαν γράψει όλες αυτές τις εξετάσεις αίματος, καμιά δεκαετία εξετάσεις και ακτίνα θώρακος. Τη λέω της κοπέλας, άκουσα ότι πληρώνω. Μου λένε πληρώνονται. Μου λέει είναι για κάθε εξέταση 5 τόσα ευρώ. Τι λέω, συγγνώμη συγκεκριμένα, επειδή ήρθα έκτακτα και βαστώ και 50 ευρώ, θα είναι παραπάνω από 50 ευρώ. Μου λέει τι να σας πω, δεν ξέρω να τα χτυπήσω. Τι λέω, και αν δεν έχω εγώ τα 50, όσα είναι τα ευρώ πάνω από 50, τι θα γίνει. Ή τι κάνετε. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι δεν έχω. Μάλιστα με ρώτησε, έχεις ασφάλεια. Του λέω, έχω του δημοσίου το παιδί. Κάνει πρακτική τώρα στη ΔΕΑΧ, είναι ένα ασφαλιστή στο ΙΚΑ. Αυτή τη στιγμή έχω το δημόσιο. Μου λέει, τι να σας πω, μου λέει. Και οι άλλοι που έρχονται εδώ, διαμαρτύρονται, ας πούμε, παίρνουν κανένα τηλέφωνο κάποιον άλλον και έρχονται και σου φέρνουν τα λεφτά. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, σας ζητήθηκε να πληρώσετε ποσό πέραν των 6 ευρώ που αποτελεί το εισιτήριο εισόδου σε κάθε γιατρό του νοσοκομείου. Δηλαδή, χοληστερίνη, ζάχαρο κτλ. Ό,τι είναι αυτές τις εξετάσεις, για κάθε εξετάση ανάλογα είναι 5 ακόμα τόσο ή ξέρω εγώ μικρότερο το ποσό. Μου λέει λοιπόν, κατά το διάστημα αυτό, ή πάρτε κανένα τηλέφωνο, τι να κάνω. Τι λέω, τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση, μου λέει, δεν ξέρω να σας απαντήσω τι κάνω. Λέω, οι άλλοι, αν έρχονται κάποιος και σας λέει, δεν έχω να πληρώσω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να πληρώσω. Τι κάνει, παίρνει κανένα τηλέφωνο κάποιος απ' έξω και έρχονται και φέρνουν τα λεφτά. Σε αυτό το διάστημα, μέχρι να μιλήσουμε, έρχεται ο γιος μου από τα εξωτερικά με το καθετηράκι στο χέρι, μου λέει, τι έγινε τώρα, πατέρα. Του λέω, περίμενε, γιατί εδώ πρέπει να πληρώσουμε πρώτα για να γίνει καλά, γι' αυτό το γράψα εδώ. Και μα του λέω, βγάλε το λογαριασμό, 61 ευρώ. Είχα 50, του λέω, Φέτρο, φέρε και 10 ευρώ συμπλήρωμα, μου δίνει και 10 ευρώ και είχε έρθει με το καθετηράκι εδώ. Δίνω τα 10 ευρώ, παίρνουμε τα χαρτιά, πάμε πίσω στα επίγοντα στην κοπέλα να τον συνεχίσει την εξέταση. Λέω και στην κοπέλα, γιατρό, συγγνώμη, τη λέω, εάν εγώ αυτή τη στιγμή δεν είχα να πληρώσω 60 ευρώ, τι θα κάνατε, μου λέει. Δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου. Τη λέω, ξαναρωτάω. Εάν εγώ δεν είχα τα 50 ευρώ, εντάξει, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά σου. Τι θα έκανε σαν γιατρός? Θα προωθούσε το παιδί για εξετάσει ή όχι? Τι θα έκανε, μάλλον κάπως έτσι τη το είπα. Μου λέει η κοπέλα, τι να σας πω. Τι να σας πω και εγώ, συμφωνώ μαζί σας. Μου λέει και εγώ θα φώναζα. Εγώ δεν φώναζα. Απλώς ρώτησα, διαμαρτύρηθηκα και ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, τη λέω για χαρά. Τη δίνω τα χαρτιά ότι είχα πληρώσει και μετά. Από το σημείο προωθηθήκαμε μέσα για ακτίνες και για αναλύσεις αίματος. Γυρίσαμε. Τις υπόλοιπες εξετάσεις. Υπόλοιπες εξετάσεις, έγινε καλά το παιδί και φύγαμε. Αυτό έγινε το περιστατικό. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν τα πληρώσατε όντας ασφαλισμένος ο νεαρός. Όντας ασφαλισμένος, μου είπε βέβαια η γραμματεία, πάρετε και θα τα πάρετε από το ταμείο σας. Δηλαδή θα κάνουμε δαπάνη στο ταμείο, θα τα πάρουμε μετά από 2-3 μήνες και όχι όλο το ποσό. Η διαδικασία, το μεμπτό της υπόθεσης από ό,τι έχω γράψει είναι το εξής. Πρώτον, είχε πει και ο ίδιος υπουργός, δεν είναι τίποτα ένα εισιτήριο 5-6 ευρώ να πληρώσει ο καθένας, είτε στα προγραμματισμένα είτε στα πήγοντα. Οπότε δεν είναι 6 ευρώ. Είναι για κάθε ανάλυση 6 ευρώ. Δεύτερον, μαζεύεται μεγάλο ποσό όσο αφορά το ποσό και γιατί να το πληρώνει, είτε το πάρει είτε όχι, είτε δεν το έχει. Προσπαθούν να βγάλουν δηλαδή τα ελλείμματα του νοσοκομείου, γι' αυτό γράφω από τον κάθε πολίτη με τα 6-6 ευρώ, που δεν είναι 6 ευρώ. Μπορεί να είναι 20, 30 και 50 και 60 και παραπάνω ανάλογα το περιστατικό. Και δεύτερον, αυτό που με ενόχλησε είναι η διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορούσαν, εφόσον στα επίγοντα να προωθηθεί ο ασθενής μέσα, να γίνει καλά και μετά να του ζητήσουν τα λεφτά να πληρώσει. Προφανώς φοβούμενοι μην την κοπανίσουν με λίγα λόγια και φύγεις. Σου λέει πρώτα πλήρωσε για μην την κοπανίσεις και φύγεις. Εφόσον είσαι όρθιος βέβαια. Και αν είχε εσωτερική αιμορραγία το παιδί μου και την ώρα σε μισή ώρα και πέφτε κάτω, τι θα γίνεται.
Γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο ενοχλήθηκα και μου την έδωσε που λένε εκείνο. Τα πήρα στο κρανίο και έκατσε, έγραψε ένα άρθρο στο μέλι και σα το στείλα. Όπως έγινε ακριβώς. Έτσι απλά όπως έγινε. Αυτό το λέω. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι παρότι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουμε. Και όχι απλώς 6 ευρώ, αλλά ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που ξέρω. Έχω εδώ τις εξετάσεις. Δηλαδή του κάνανε αναλύσεις, επειδή είχε χτυπήσει εδώ στο θώρακα, ίσως για εσωτερική αιμορραγία. Λέω ίσως, προφανώς. Γλυκόζη αίματος 2,28. Ύψινο GT 5, τόσο. Ουρία αίματος 2, τόσο. Νάτριο αίματος 5, κρεατινίνη. Και λοιπά, γενική αίματος ακαλική. 13 εξετάσεις από 4-5 ευρώ βγαίνουν 52 ευρώ. Και θώρακας ακτίνα 4 ευρώ. Θώρακας φύ ακτίνα. Θώρακας ρο ή πι ακτίνα. Άρα 4,8,10 και 52,94 και βγαίνουν 61 ευρώ. Αυτό είναι το περιστατικό.